τα βαθύτερα προβλήματα του κράτους που αναδύονται πίσω από την τραγωδία με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, ανέδειξε σε συνέντευξη τύπου το Σάββατο η Εθνική Δημιουργία και ο πρόεδρός της Θάνος Τζίμερος, ο οποίος παρουσίασε και σειρά θέσεων του κόμματος. Ενώ παράλληλα μίλησαν και ο αντιπρόεδρος Φαΐλος Κρανιδιώτης, καθώς και ο συνεργαζόμενος με την Εθνική Δημιουργία Βασίλης Τσιάρτας. Είμαστε στα Ιωάννινα με βαριά καρδιά, όπως όλη η Ελλάδα, για το εθνικό πένθος, το οποίο δεν θα είναι τριήμερο, θα είναι διαρκές. Πενθούμε τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά πενθούμε ως χώρα, διότι δεν καταφέραμε μετά από πολλά χρόνια λανθασμένων επιλογών και ενεργειών να διαπιστώσουμε ποιοι μηχανισμοί είναι εκείνοι που οδηγούν τους πολίτες σε θάνατο. Δυστυχώς, ο ομιλών επιβεβαιώνεται, διότι πολλές φορές και από το θεσμικό μου ρόλο του επικεφαλής παράταξης στην περιφέρεια Αττικής, είχα καταδείξει με ομιλίες, με παρουσιάσεις, με τοποθετήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, με αρθρογραφία, ότι το ελληνικό κράτος έχει έναν μηχανισμό που παράγει τραγωδίες. Δηλαδή και ο Θεός να έρθει και να αναλάβει τον ΟΣΕ, το Υπουργείο Συγκοινωνιών, την Πρωθυπουργία, είναι αδύνατο να διοικήσει αυτό το κράτος, γιατί το δημόσιο στήθηκε με έναν τέτοιο τρόπο που δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει η αίσθηση του επίγοντος. Δηλαδή είναι φοβερό να ακούμε ότι δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας από το 10 και είμαστε στο 23 και κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να φτιάξει κάτι που αν ήμασταν εγώ και εσείς θα το φτιάχναμε την άλλη μέρα για τα παιδιά μας, γιατί παιδιά μας είναι αυτά που σκοτώθηκαν. Δεν κάνουμε φτηνή πολιτική, δεν λαϊκίζουμε, αλλά καταδεικνύουμε ότι αυτό το δημόσιο έτσι όπως είναι φτιαγμένο θα παράγει συνεχώς τραγωδία. Η Εθνική Δημιουργία με τον ομιλούντα, τον Φαΐλο Κρανιδιώτη και την πολύτιμη συνεργασία ενός πρωταθλητή του Βασίλη Τσιάρτα, ο οποίος έκανε την Ελλάδα περήφανη μαζί με την ομάδα του, θέλει να δείξει σε όλη την Ελλάδα, εν ώψη εκλογών, ότι υπάρχει τρόπος η χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια στην τεχνολογία, στην καινοτομία, στην καλή λειτουργία, στην χρηστή διοίκηση. Όλα αυτά που μας φαντάζουν εξωτικά στην Ελλάδα και λέμε κάποια άλλα κράτη πώς τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν γιατί εφάρμοσαν μερικές απλές αρχές. Αξιολόγηση, ευνομία, ευταξία, ο καλός να πάει μπροστά. Αυτός που δεν κάνει, συγγνώμη, πρέπει να απομακρύνεται και όχι να μετατίθεται. Έλεγχος, κριτήρια ποιότητας αποτελέσματος, κόστος σε σχέση με αποτέλεσμα, αυτά τα απλά πράγματα που είναι κοινός τόπος άλλα κράτη και εμείς ακόμα δεν τα έχουμε ανακαλύψει. Για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ενημέρωση των πολιτών, για τις θέσεις μας, για τις θέσεις ενός συνασπισμού ο οποίος απαρτίζεται από πατριώτες, φιλελεύθερους και μεταρρυθμιστές, που προσπαθούμε να εισφέρουμε μέσα στην πολιτική ζωή, εκτός από το παράδειγμα της δικής μας αγαστής συνεργασίας, που και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί για να λυθούν τα προβλήματα της χώρας απαιτούνται σίγουρα συνεργασίες και θα πρέπει κάποτε να μάθουμε στα πράγματα που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον και το κοινωνικό όφελος, να συμπράττουμε και όταν διαφωνούμε να διαφωνούμε επικοδομητικά, ασκώντας όχι μόνο σκληρή κριτική, χωρίς μικροκομματικά γυαλιά, αλλά και εισφέροντας λύσεις, προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό πάνω στο οποίο βασιζόμαστε κυρίως είναι μια πατριωτική κοινή λογική που προσεγγίζει τα προβλήματα χωρίς ιδεολογικές αγγυλώσεις, αλλά με το δίδυμο, όπως το είχε πει εύστοχα κάποιος ο Θάνος, πρόβλημα, λύση. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και όχι το να υπηρετήσουμε ιδεολειψίες ή διαφόρων χρωμάτων σημαίες. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ συγκλονισμένοι ακόμα από αυτή την εθνική τραγωδία. Το στομάχι μας δεν έχει ξεσφίξει ακόμη. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Δυστυχώς, λάθη, αμέλειες, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε,
έφεραν ακόμη μια τεράστια τραγωδία στη χώρα μας. Απαράδεκτο σαν περιστατικό. Εν έτη 2023 δεν μπορούμε να συζητάμε ούτε για θέματα ασφάλειας, ούτε για θέματα εξυγχρονισμού.